Τι λένε οι έρευνες? Μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη έρευνα αναφορικά με τις αντιλήψεις των Ελλήνων και των Ελληνίδων σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικτυακής τους δραστηριότητας, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωβαρόμετρο, το καλοκαίρι του 2019. Σύμφωνα με αυτήν, σε σχεδόν απόλυτη αρμονία με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι Έλληνες δηλώνουν ότι έχουν ακούσει και γνωρίζουν τι είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων σε ποσοστό 35%. Έχουν ακούσει αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι σε ποσοστό 32%, ενώ δεν έχουν ακούσει ποτέ γι' αυτόν σε ποσοστό 32%. Σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, απογοητευτικά είναι τα ποσοστά στη χώρα μας, όπου μόλις το 28% γνωρίζει για την ύπαρξη των δικαιωμάτων που παρέχει σχετικά ο GDPR. Οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα εμφανίζονται αισιόδοξοι αλλά προβληματισμένοι σε σχέση με το επίπεδο ελέγχου στις πληροφορίες που παρέχουν στο διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη για την ικανότητα διόρθωσης, αλλαγής ή διαγραφής των πληροφοριών αυτών. Συγκεκριμένα, το 71% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι έχει τον έλεγχο των δεδομένων του, ενώ το 22% θεωρεί πως δεν έχει κανέναν έλεγχο. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα, παρατηρείται ότι οι χρήστες στην πλειονότητά τους, ποσοστό 46% έναντι 56% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δεν επιχειρούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις απορρίτου των προφίλ τους από τις προκαθορισμένες. Δυστυχώς, οι λόγοι που οι χρήστες στην Ελλάδα δεν αλλάζουν τις ρυθμίσεις απορρίτου στα social media δεν σχετίζονται με την εμπιστοσύνη τους προς τους παρόχους, αφού μόλις το 24% υποστηρίζει κάτι τέτοιο, αλλά με το γεγονός ότι δεν ανησυχούν για την κοινοποίηση των δεδομένων τους και ότι δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν. Όσον αφορά στα παιδιά, σύμφωνα με τις δύο έρευνες που έχει υλοποιήσει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την περίοδο 2018-2019 και 2019-2020, προκύπτει ότι το 70% έχει δημιουργήσει προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο πριν από την επιτρεπόμενη ηλικία. Το 18% των παιδιών που χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα δεν έχει το προφίλ του ιδιωτικό και ένα 16% δεν γνωρίζει πώς να αναφέρει κάποιον ή κάτι που το ενόχλησε στο διαδίκτυο. Τα παιδιά δημοτικού νιώθουν λιγότερο ενημερωμένα για τους τρόπους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, 25%, από τα παιδιά γυμνασίου ηλικίου, 21%. Το 44% των παιδιών, 54% των αγοριών και 46% των κοριτσιών δεν σκέφτονται τι επίπτωση μπορεί να έχει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο στη διαδικτυακή τους φήμη πριν την ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τα μισά από αυτά μάλιστα, το 22% πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαγράψουν δημοσιευμένο υλικό. Το 42% των παιδιών στο δημοτικό και το 31% των μεγαλύτερων παιδιών δεν γνωρίζει πώς να προστατεύει τις συσκευές του από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό.